Είναι το θέμα του κυρίου Καλαγρίτσα, της Attica Bank, του υπερβολικού δανεισμού, του βοσκοτοπίου TV, όπως το έχουμε ονομάσει εμείς έτσι, δημοσιογραφική αδεία, και όλο αυτό το πλέγμα που φαίνεται να έχει δημιουργήσει ένα τεράστιο πολιτικό κόστος στην κυβέρνηση. Λέτε. Αυτό καταλαβαίνουμε εμείς, δεν ξέρω. Λέτε. Δεν ισχύει. Δεν ξέρω. Η κυβέρνηση αυτό το βλέπει πάντως. Λέω, μισό λεπτό, επειδή έχει ξεσπάσει πολύ έντονη πολιτική αντιπαράθεση. Η κυβέρνηση από τη δική της πλευρά λέει ότι υπάρχει ένα οργανωμένο σχέδιο με στόχο να πέσει η κυβέρνηση. Εγώ η κυβέρνηση ξέρω ότι πέφτει στη Βουλή, δεν πέφτει από πουθενά άλλου. Λοιπόν, λέω, υπάρχει αυτό το σχέδιο. Από ποιους υπάρχει αυτό το σχέδιο. Και αν είναι χωρίς λόγο όλο αυτό που γίνεται. Τι γίνεται, ας πούμε. Απλοϊκό. Κατηγορούμαστε εμείς ως κυβέρνηση ότι προσπαθούμε να φτιάξουμε, ή δεν είναι έτσι, ένα νέο σύστημα διαπλοκής. Μάλιστα, έτσι, κατηγορήστε. Άρα λοιπόν, ένας απλός άνθρωπος θα σκεφτόταν το εξής, που ήταν θα ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ. Για δούμε, ρε παιδιά, γιατί μας κατηγορούν, ότι θέλουν να φτιάξουμε ένα καινούργιο σύστημα διαπλοκής. Πώς είναι η σταθμή που είναι απέναντί μας. Απέναντί σας. Λέω, που δεχόμαστε εμείς, προφανώς νομίζουμε εμείς, συλλογισμό κάνω. Καταλάβετε, λέω, έτσι, με πιάνετε. Που είναι απέναντί μας, είναι 4 σταθμοί, είναι 5 σταθμοί, είναι 6 σταθμοί. Μια χαρά είναι λοιπόν. Άρα λοιπόν, κάνουμε μια διοδότηση 20 σταθμών, επί 6 εκατομμύρια να είμαστε και φτηνοί. Να μην χτυπήσουμε και τους σταθμούς πολύ, έτσι όπως λένε πάρα πολύ ότι είναι ακριβό το τίμημα, και να κάνουμε την αδειοδότηση ανά 5 χρόνια, όχι ανά 10. Το τίμημα λοιπόν θα ήταν ακριβώς 246 εκατομμύρια. 240 κάτι. Άρα λοιπόν, θα είχαμε λοιπόν απέναντι σε αυτό που εμείς θα πιστεύαμε, συλλογισμός είναι αυτός, σύστημα επικοινωνίας απέναντί μας, θα είχαμε και εμείς φτιάξει ένα δικό μας σύστημα επικοινωνίας πολλαπλάσιο εκείνου. Τι κάναμε λοιπόν εμείς, δεν σκέφτηκαμε έτσι προφανώς, όπως σκέφτηκαν οι άλλοι. Πήγαμε σε έναν διαγωνισμό. Πήγαμε σε έναν διαγωνισμό. Για να ακούσουμε λίγο τη συλλογιστική. Πήγαμε λοιπόν σε έναν διαγωνισμό. Τον διαγωνισμό, τώρα με ρωτάτε εσείς και μου λέτε τώρα τι συνεργώσαμε την αγορά. Οι ιδιοκτήτες των καναλιών. Όταν τα 8 γίνονται 4. Οι ιδιοκτήτες των καναλιών που έχουν την ίδια άποψη με εσάς. Προσήλθα στο διαγωνισμό. Τι να κάνω. Σε αυτή τη στιγμή. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Θα μην προσέλθω. Έτσι, επειδή είμαι ένας απέναντι τριών. Ένας, νομίζω πρέπει να υπάρχει ένα διαγωνισμό σε μένα. Τι να κάνουν επανάσταση. Όχι. Προσήλθα σε μια διαγωνιστική διαδικασία παροδία. Προσήλθα. Δεν είναι παροδία. Δεν πας σε παροδία να δώσεις 70 και 60 και 50 εκατομμύρια. Αυτά δεν ισχύουν εδώ. 70 και 50 και 60 εκατομμύρια σε παροδίες δεν υπάρχουν. Και οι τέσσερις πριν του δικού σας του κυρίου Καλογρίτσα χαρακτήρισαν παροδία. Οι επιχειρηματίες δεν σκέφτονται όπως εμείς οι δυο. Σκέφτονται με άλλους τρόπους. Και προφανώς για να βάλουν το χέρι στην τσέπη. Οι σκέφτονται με άλλους τρόπους. Δεν σκέφτονται όπως εσείς και εγώ. Σκέφτονται με άλλους τρόπους. Εάν λοιπόν βάλουν το χέρι στην τσέπη, όλο και πιο βαθιά, πιστεύουν, πιστέψαν και πιστεύουν, θέλω να πιστεύω, ότι αυτά τα λεφτά θα τα βγάλουν. Επίσης, είδα. Ότι ξεκίνησαμε και το σύστημα της διαπλοκής. Οι επιχειρηματίες σκέφτονται έτσι και δικαίως σκέφτονται. Μην μιλήσω λεπτό για να. Λέτε ότι θέλαμε να χτυπήσουμε ένα σύστημα διαπλοκής. Βεβαίως, θα την ακούσει όλη την τοποθέτηση με άλλες. Λέω λοιπόν. Τι ήταν το σύστημα διαπλοκής στην προηγούμενη περίοδο, που πολλοί εξ ημών το καταγγέλαμε. Τι ήταν λοιπόν το σύστημα διαπλοκής, η σχέση. Θα μου το συνδέσετε με το βασικό μέτωχο, αν θέλετε. Με όλα. Η σχέση της οικονομικής εξουσίες των επιχειρηματιών, ορισμένων επιχειρηματιών, με το τραπεζικό σύστημα, ορισμένου τμήματος του τραπεζικού συστήματος και την πολιτική εξουσία. Ίσχυε ο βασικός μέτοχος όλα τα χρόνια. Μισό λεπτό. Η απαγόρευση ουσιαστικά, ή αν θέλετε, η ίσχυε ουσιαστικά όχι. Η απαγόρευση. Κατά τη γνώμη μου. Ενός, όχι, υπήρχε ο νόμος γι' αυτό. Ένας καναλάρχης να μην παίρνει δημόσια έργα. Υπήρχε. Υπήρχε αυτό. Υλοποιήθηκε ποτέ αυτό. Όχι. Αφ' κυβέρνηση του Πασόκ. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Δηλαδή εντυπωσιάζουν. Ο κύριος Καλαγρίτσας πώς παίρνει ο κύριος Καλαγρίτσας όχι, σας την βάλα στην κερκίδα. Αυτό που σας νοηθούμε. Γιατί κατηγορήσετε τώρα, λέω, ότι τι θέλαμε να χτυπήσουμε αυτό το τρίγωνο της διαπλοκής που λέγατε και για το οποίο παίρνανε δάνεια χαριστικά, παίρνανε δεύτερη εξυπηρετούμενα, είχαν παραδώσει με τις κυβερνήσεις. Το βασικό ερώτημα δεν είναι η διαπίστωση. Κύριε Λιτζή, το βασικό ερώτημα δεν είναι η ερώτηση που κάνετε. Το βασικό ερώτημα είναι το εξής. Οι κυβερνήσεις αυτές έπρεπε να έχουν διαχωρίσει αυτές τις δραστηριότητες. Εγώ λέω ναι. Το έκαναν. Όχι. Άρα τι κάναν. Μα αυτό σας κατηγορούν ότι κάνετε και τώρα. Μισό λεπτό. Ένα-ένα, μην βιάζεστε. Δημιούργησε διαπλοκή. Δημιούργησε διαπλοκή. Αυτό θα μου το πείτε εσείς. Εγώ ρωτάω τον κόσμο και εσάς. Αν εκείνες τις κυβερνήσεις. Μα δεν είπαμε ότι να σπάσουμε τη διαπλοκή. Θέλετε, δημιούργησαν και κάναν τα στραβά μάτια τη διαπλοκή. Πάμε λοιπόν σε εμάς το. Μα εγώ βλέπω σήμερα και κάνετε. Ίσα βάρξα νερά. Μας κατηγορούν για αυτό να τι κάναν οι άλλοι που κάνουν τα ίδια. Γιατί είναι μέρος του ΣΥΡΙΖΑ ο Καλογρίτσας.
Εμένα, είναι βουλευτές του Καλογρίτσας. Εσείς τον επιβάλλατε. Εσείς κατηγορήσατε. Εσείς κατηγορήσατε ότι τον επιβάλλατε. Αυτό που σας λέω. Τι είναι ότι τον επιβάλλατε. Η αίσθηση σε όλη την κοινή γνώμη αυτή είναι. Είναι ο δικός σας. Είναι ο δικός σας. Είναι ο κουμπάρος. Είναι ο κουμπάρος. Είναι ο φίλος. Είναι προνομιακός. Πώς το λένε, χρηματοδότης από την τράπεζα. Πόσες απευθείας αναθέσεις έχει πάρει ο Καλογρίτσας. Και να σας πω πόσες απευθείας αναθέσεις έχει πάρει ο Καλογρίτσας. Θα προσθέσω και κάτι ακόμα. Θα προσθέσω και κάτι ακόμα σε αυτό. Ο ίδιος ο συνεταίρος σας στην κυβέρνηση, ο κύριος Καμένος, μίλησε για μαύρο χρήμα. Και δεν έχω καμία απάντηση. Δεν έδωσε το αυτή κανενός στην κυβέρνηση. Μα ρε παιδιά, λέμε ένας κορυφαίος υπουργός. Ο άνθρωπος, ο κύριος Καμένος, έβαλε θέμα για μαύρο χρήμα. Δεν κουνιέται άνθρωπος. Απαντώ στο πρώτο σας. Κατηγορείτε, δεν με ενδιαφέρει ο Καλογρίτσας. Ποσός με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει. Ποσός με ενδιαφέρει. Ποσός με ενδιαφέρει. Δεν το ξέρω, λέει, ούτε θέλω να το γνωρίσω. Τώρα το ξέρω, δεν θέλω να το γνωρίσω. Ποσός με ενδιαφέρουν, κύριε Κονόμου. Δεν το ξέρω, λέει, Παπαδημούλη. Έτσι είπε, κύριε Χατζησοκράτη. Αφήστε με να πω. Εσείς που τους ξέρετε αυτούς, θα μας απαντήσετε μετά. Αφήστε με λοιπόν. Ελάτε, παιδιά. Είπατε λοιπόν πριν ότι είναι κουμπάρος. Όχι, είναι κουμπάρος. Δεν μου λέτε, αν είστε κουμπάρος με κάποιον, τον αναγκάζει να πληρώσει 50 εκατομμυριάκια. Εγώ έχω κουμπάρει. Όχι, άλλο λέω. Δική μου κουμπάρει, ακούει ο κόσμος. Εάν ήσασταν κουμπάρος, γιατί δεν του δίνατε μια άδεια όπως με το προηγούμενο σκεπτικό που σας είπα, με 5 εκατομμύρια. Άμα δεν είναι με 6 εκατομμύρια. Θα βάζετε το κουμπάρο σας. Γιατί σας αποσύγει λεφτά. Τι εννοεί. Μας αποσύγει λεφτά. Είχε λεφτά ο κ. Καλογρίτσας. Κάτι βασκοτόμια παρουσίασε. Από τι είδα εγώ. Και τα κάνατε δεκτά. Πήγε ο κ. Κρέτσος. Πήγε όχι. Δεν θα λέτε ότι θέλετε. Πήγε ο κ. Κρέτσος και έβαλε τη σφραγίδα του κράτους. Ότι έχει λεφτά ο Καλογρίτσας. Έχει ή δεν έχει. Εσείς τι λέτε. Του κράτους. Αυτού του Ελληνικού που ζούμε εδώ. Πώς δεν είπε ο κύριος Κρέτσος. Και είπε ο Γενικός Γραμματέας. Δεν είπε θεματιστές. Γίνονται οριστικοί. Τέσσερις του μηνός το έκανα αυτό. Ακούστε με λοιπόν. Ξέρετε ή όχι. Ακούστε με. Αφήστε με να μιλήσω όμως. Εγώ ήθελα να μου κάνω ένα μιλήσω. Να μην λέτε ό,τι θέλετε. Εγώ λέω ότι θέλω. Έβαλε τη σφραγίδα ο Κρέτσος ή όχι. Σας ρωτάω. Ακούστε με. Να μου απαντήσετε. Ακούστε με. Πάμε λοιπόν, το πάμε έτσι, πάμε λοιπόν με τη σειρά. Να μάθει και ο κόσμος. Να μάθει ο κόσμος. Να βλέπει και ο κόσμος. Σας ανακηρύξατε τους επαγγελματιστές οριστικούς προχθές. Αφήστε με να πω. Εγώ βλέπω οράματα. Αυτά οράματα λοιπόν θα σας περιγράψω τώρα. Διαψεύστε με. Σας προκαλώ. Κατέθεσαν λοιπόν τις προτάσεις τους. Ένας-ένας. Ο κύριος Μαρινάκης, έτσι όπως προκύπτει, από τις φορολογικές του δηλώσεις μπορεί να καλύψει και επάρκεια κεφαλαίων. Συμφωνούμε. Δεν το ξέρουμε. Εσείς το ελέγξατε. Έχω οράματα, λέω. Βάλτε το κάτω, γράψτε το. Έχω οράματα. Ο δεύτερος υπερθεματιστής, ο Αντένα, έχει καταθέσει μια πρόταση, για παράδειγμα, της τάξης των 80 εκατομμυρίων δανείο από μια κυπριακή τράπεζα. Δεν ξέρω, δεν το είδα. Λέω εγώ, έχω οράματα. Έχω οράματα. Βλέπει πρώτο τον Μαρινάκη στο όραμα και μετά τον Κυριακού. Θα φτάσω λοιπόν. Φτάνω λοιπόν στο Sky, όπου εδώ υπάρχει ένα εταιρικό δάνειο, για παράδειγμα, της τάξης των 15 εκατομμυρίων. Λέω εγώ, έχω οράματα. Και ο κύριος. Ο κύριος Αλαφούζος. Το επόμενο ποσό, το υπόλοιπο ποσό, θα το καλύψει, λέει, μέσω αύξησης, λέει, μετοχικού κεφαλαίου, είδομεν, και μέσω ιδίων κεφαλαίων. Επίσης είδομεν, με λογαριασμούς, οράματα βλέπω, δεσμευμένους. Πάμε και στον τέταρτο υπερθερματιστή. Βλέπω ότι κατευθύνεται τα οράματα. Όχι. Είναι, οράματα. Είναι προσωπικά μου οράματα. Οράματα είναι. Αγαπητέ, μιλάω για όλους. Πάμε στον τελευταίο. Τον τελευταίο, ναι. Τον έσκατο, τον κύριο Καλογρίτσα. Τι είδατε, ο οποίος έχει. Θα σας πω τι έχω δει. Δεν σας κρύβω τίποτα. Όλο το όραμα θα σας το πω. Μην βιάζεστε. Απλά θέλω να μου το διαψεύσετε. Κάποια στιγμή. Κάποια στιγμή. Κάποια στιγμή. Πείτε μου στη τηλεόραση, μην είμαι εγώ εδώ. Αυτά που λέτε. Πες μου, ρε, βέτα, ξέρεις τι. Διαψεύω το όραμα σου. Αφήστε να σας πω κάτι. Βλέπω εγώ το εξής. Ο κύριος Καλογρίτσας έχει καταθέσει κάποιες αγοροπολισίες. Πάμε για να μιλήσουν και άλλοι. Κοντά στα 21-22 εκατομμύρια, κάπου εκεί είναι, και τα υπόλοιπα προφανώς θα πουλήσει, όπως λέει, κάποια πράγματα και. Αυτά. Όλο τι πόλει αφορά. Αυτό σας φαίνεται. Όλο τι πόλει. Να σα πω κάτι. Υπάρχουν γκρίζες ζώνες πάντα και παντού στην οικονομία. Και στους άλλους υπάρχουν γκρίζες ζώνες. Υπάρχουν γκρίζες ζώνες. Μα προφανώς θα υπάρχουν. Δηλαδή υπάρχουν, εννοείται, στον Καλογρίτσα και υπάρχουν και στους άλλους συνεργαζόμενους. Μια εταιρεία, ακούστε κύριε Οικονόμου, μην κάνετε πως δεν καταλαβαίνετε. Μην κάνετε πως δεν καταλαβαίνετε. Εγώ καταλαβαίνω. Ένας άνθρωπος οικονομίας, ο οποίος καταθέτει πρόταση. Επειδή τα ξέρω αυτά που λέτε. Καταθέτει πρόταση. Άρα βλέπουμε τα δύο οράματα. Λοιπόν, καταθέτει πρόταση. Δεν ξέρω περισσότερα από αυτά που λέτε. Γι' αυτό δεν θέλω να σας πω. Δεν είναι η δουλειά μου να σας τα πω. Δεν φέρω το φως στο διπνό. Πηγαίνετε να ρωτήσετε τον κύριο Κρέτσο να σας πει ακριβώς τι γίνεται. Άρα λοιπόν, δεν θέλω να σας πω. Άρα λοιπόν, καταλήγω.
στο εξής. Για να μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Μάλιστα. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη επένδυση. Η αδειοδότηση, όπως αποδείχθηκε. Υπάρχει χρόνο τον Καλογρίτσα, είναι κύριε Βέτο. Τι πρόβλημα να είναι. Υπάρχει χρόνο, σας ρωτάω. Θα αποδειχθεί αυτό. Εσείς τι λέτε. Πολιτικά. Εγώ τι είμαι εισαγγελέα, είμαι έλεγχο του Παθανέσκη. Πολιτικά αυτέ τι μέρε βάζω ο τόπο τώρα. Τι εννοείται. Εάν μου αποδείξετε. Ο συνάδελφό ο κύριο Κουρουμπλή. Δεν είναι βέβαιο. Ο κύριο Κουρουμπλή που είναι κορυφαίο υπουργό είπε ότι μπορεί να υπάρχουν ποινικέ και πολιτικέ ευθύνε. Έτσι. Σε αυτού που είπαν οκ στον Καλογρίτσα. Υπάρχει επιτροπή ελέγχου και επάρκεια. Υπάρχει από την οποία ελέγχουν προέλευση. Δεν βλέπετε πρόβλημα. Δεν βλέπετε πρόβλημα με τον κύριο Καλογρίτσα. Αυτό είπα, δεν με αφήσετε να τελειώσω. Δεν με αφήσετε, δεν κρύβω τίποτα. Ελέγχουν λοιπόν και ιστορίες του χρήματος, αυτά ελέγχονται εάν αποδεχθεί για οποιονδήποτε. Τελεία. Μα για οποιονδήποτε να ακολουθήσει τη δικαιοσύνη. Τελεία και παύλα. Μην βάζετε λοιπόν σε μένα συζητήσει. Εδώ πρέπει να μιλάμε με βάση τα πραγματικά δεδομένα. Για να μην μιλάμε ούτε με οράματα, ούτε με πληροφορίες, ούτε με υπονοούμενα. Υπάρχει ένα δεδομένο. Η αρμόδια επιτροπή που έλεγξε τους τέσσερις και τους έβγαλε οκ. Έχει δημιουργηθεί θέμα προς το παρόν για τον έναν. Ρωτάω επισήμως. Για τον έναν. Για τον κύριο Καλογρίτσα έχει δημιουργηθεί θέμα. Δεν άκουσα κανέναν άλλον. Λοιπόν. Η επιτροπή τι θέμα για τον κύριο. Περίμενε. Όχι, λέω απ' έξω έχει δημιουργηθεί θέμα. Ρωτάω λοιπόν εάν έχει κλείσει το θέμα, διότι η επιτροπή τους ήλεγξε και τους τέσσερις, έβαλε τη σφραγίδα και την υπογραφή ο Γενικός Γραμματέας και δεν είναι προσωρινοί υπερθεματιστές. Είναι ιδιοκτήτες πλέον. Όχι, κανονικοί. Έτσι θα τα πληρώσουν. Έτσι πρέπει. Άλλο αυτό. Έτσι, το είναι, το δούμε. Αλλά εδώ υπάρχουν και άλλοι έτσι, όροι. Διότι μεθαύριο μπορεί να μείνουν με 50 εργαζόμενους. Και ο νόμος λέει ότι δεν μπορεί να έχει 50 εργαζόμενους. Λέω λοιπόν ότι με βάση τα στοιχεία που εκλήθησαν από τον νόμο να καταθέσουν οι τέσσερις, το Υπουργείο, το αρμόδιο Υπουργείο και η αρμόδια Γενική Γραμματεία τους ήλεγξε και είπε είναι οκ. Εγώ δεν τους έχω ελέγξει. Δεν έχω δει. Διαβάζω τις αποκαλύψεις και τα δημοσιεύματα και οφείλω να ρωτώ με βάση αυτά. Και επίσης. Ζητήθηκε και από δημοσιογράφους, ζητήθηκε και από πολιτικούς, ζητήθηκε και από πολιτικούς ανθρώπους. Μισό λεπτό, επειδή γίνεται το χάος, να πάνε να τα μάθουμε όλοι, να πάνε στην Επιτροπή λοιπόν της Βουλής, να κατατεθούν, να εξεταστούν και οι τέσσερις, να εξεταστούν και οι υπόλοιποι. Ποιος διαφωνεί, πέρασαμε μια εβδομάδα με σκοτωμό για να γίνει. Συγγνώμη κύριε, ποιος διαφωνεί. Ποιος διαφωνεί σε αυτό, δεν θα πάει. Θα πάει τελικά μετά από. Θα πάει, αυτό θα πάει. Τώρα θα πάει. Δεν το συζητάμε τώρα. Το συζητάμε. Έχει σημασία να σκοτωθήκαμε χθες προχθές. Θα πάει, το συζητάμε. Διότι, εγώ θα σα πω κάτι. Διότι είναι ένα ερώτημα. Πώς να το πω, ορθολογικού περιεχομένου. Να λες, γιατί ρε παιδιά υπάρχει πρόβλημα. Ακούστε με. Αφού το ελέγξαμε και βγήκε την εντάξει. Κάνουμε ένα μικρό λάθος. Κάνουμε και τελειώνω για να. Υπάρχουν, όταν είπα γκρίζες ζώνες, υπάρχουν εννοώ προβλήματα με την έννοια ότι υπάρχουν στις προτάσεις των ιδιοκτητών των τεσσάρων. Προθέσεις να βρουν το χρήματα από κάποιες πηγές. Και αυτό αφορά τον κύριο Καλογρίτσα. Αυτό αφορά τον κύριο Γαλαφούζο. Αυτό αφορά και παράδειγμα. Αφορά και τον Αντένα για παράδειγμα. Εγώ δεν λέω ότι οι άνθρωποι δεν θα βρουν. Έχουν άλλες πηγές, διαφορετικές πηγές ο καθένας. Λέω όμως ότι μόνο εκτός τον κύριο Μαρινάκη, ο οποίος προφανώς έτσι όπως φαίνεται μπορεί να έχει, λέω εγώ, μέσω του οράματός μου τα χρήματα. Λέω εγώ, είπα, μέσω του οράματός μου. Βλέπει οράματός μου. Άρα λοιπόν, μην στοχεύουμε σένα. Η Επιτροπή αποφασίζει, ελέγχει και αποδίδει. Δεν υπάρχει πρόβλημα Καλογρίτσα. Δεν υπάρχει πρόβλημα Καλογρίτσα. Μισό λεπτό. Διότι εδώ ενεπλάκετε και εσείς. Ενώ και ως πολιτικό κόμμα. Χθες από την κυβέρνηση λέει: τι φωνάζετε, ρε παιδιά, εσείς για τα δάνεια του Καλογρίτσα από την Attica Bank. Μην του κάνετε διαρρώτηση τώρα. Όχι, θα την κάνετε. Μην του κάνετε διαρρώτηση τώρα. Έχετε πάρει και εσείς από την Attica Bank. Μισό λεπτό. Ακούστε να σας πω. Λέει λοιπόν η κυβέρνηση τώρα ότι εσείς. Όπω θέματα των δανείων τα έχουμε κόψει με τον Κυριάκο το Μητσοτάκη. Έχει ξεκαθαριστεί. Δεν πάει να παίρνει. Εννοείται δεν παίρνει. Ναι, και τα διευθετούμε. Τα πληρώνουμε. Τα πληρώνουμε. Λοιπόν, επειδή να αφήσουμε τα οράματα, μην τρέχουμε σε μάγισσες και χαρτορίχτερες, είναι ξεκάθαρο όταν κάποιος παίρνει άδεια με βοσκοτόπια αλουνού, ο οποίος είναι και σε κόκκινο δάνειο και δεν θα μπορούσε ούτε καν να παραχωρήσει οτιδήποτε, και αυτά τα λεφτά τα χρησιμοποιεί για να πληρώσει το πρόστιμό του για φοροδιαφυγή, και μετά να πάει να πάρει και άδεια, τότε συγγνώμη, αυτή η υπόθεση ζέχνει τόσο πολύ που αναδεικνύει το ανήθικο μειονέκτημα της πρώτης φοράς αριστερά. Ναι, όμως. Τέτοια πράγματα δεν έχουν ξαναγίνει. Δεν έχουν ξαναγίνει. Και όσο και αν προσπαθούν να εξισώσουν. Και μάλιστα με όσα είπε προηγουμένως. Όσα λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, όσα είπε προηγουμένως. Κύριε Δήμαρχε, δες τι πέραν τα δάνεια τα προηγούμενα κόμματα. Χθες διάβαζα ένα άρθρο στην Καθημερινή, αν δεν κάνω λάθος, ήσταν, δεν είμαι σίγουρος, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα εξαπολύσει τώρα αμφισβητήσεις για τους άλλους. Είναι γραμμή, υπερθεματιστές. Είναι η γραμμή. Σήμερα βλέπετε την πρώτη εκδήλωση της νέας γραμμής. Και θέλετε ποια είναι η καλύτερη απόδειξη του ανήθικου μειονεκτήματος? Το ότι αρνήθηκαν να έρθουν οι καναλάρχες, οι νέοι καναλάρχες και ο Υπουργός Επικρατείας στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας.
Το δεχθήκανε, το δεχθήκανε, γιατί η αντιπολίτευση όλοι μαζί. Τότε γιατί το ολιώσασταν. Γιατί το ολιώσασταν επίμονα. Γιατί η πρόεδρος της Επιτροπής είχε λυσάξει να μην έρθουν οι υπερθεματιστές. Με, όχι γιατί το θέλετε εσείς, γιατί σας το επιβάλαμε εμείς. Όχι, κάνετε λάθος. Και θέλω να σου. Αλήθεια, εκείνη η offshore της Αυγής θα μας πείτε πάνω από ποιος είναι από πίσω. Αν μου δώσετε το χρόνο. Η offshore της Αυγής. Θα μου πείτε ποιος είναι από πίσω. Θα μας πείτε ποιος είναι από πίσω. Εγώ για την Αυγή θα μιλήσω, ότι είμαι εγώ ιδιοκτήτης της. Δεν παίζονται οι τύποι. Δύο ακόμα λόγια. Να πανηγυρίζουν για τα ποσά που βγήκανε. Πριν μπούμε στο τι θα εισπραχθεί και τι έχει χαθεί. Με όλα αυτά που ακούγονται για λαγούς και πετραχίλια, αυτός ο διαγωνισμός δεν είχε καμία διαφάνεια. Ποιος είπε για λαγούς? Λοιπόν, ποιος είπε για λαγούς? Οι ίδιοι το είπαν. Λοιπόν, θέλω επίσης να πω ότι κάποιος ήταν ως λαγός. Αυτή η διαδικασία, είναι άκυρη νομικά, ηθικά, πολιτικά στη συνείδηση των Ελλήνων. Βγήκε και μια δημοσκόπηση. Ο διαγωνισμός θα γίνει, κύριε Κυριακόπουλο. Τα λεφτά θα πάνε στο ταμείο του δημοσίου. Ναι. Θα ξαναγυρνάνε πίσω. Να σας πω κάτι. Δεν θα πάνε τα λεφτά, γιατί βλέπετε ότι δεν υπάρχουν τα λεφτά. Τουλάχιστον του κυρίου Καλογρίτσα δεν υπάρχουν. Εκτός αν μου εννοείτε ότι τα λεφτά του Τσμέδε θα πάνε για τις άδειες. Ακούστε, ας μην ξεχνάμε πώς πήρε τα δάνεια ο κύριος Καλογρίτσας. Πήρε 77 εκατομμύρια μέσα σε 1,5 χρόνο. Έχουν υπογράψει. 77 εκατομμύρια. Και αυτή η τράπεζα θα ξετινάξει, θα καταστρέφει το Ταμείο των Πολιτικών Μηχανικών. Θα πάμε και σε αυτό. Τι θα πάμε σε αυτό? Θα καταθέσουν την πρώτη δόση, πουλώντας ή δίνοντας ρευστό χρήμα ή ακόμα και τη μαστίλα της γιαγιάς τους, δεν μας ενδιαφέρει και δεν ενδιαφέρει κανέναν. Με εντυπωσιάζει. Τα χρήματα τη μία Δευτέρα, στιγμή αμφισβητείτε και τους άλλους τρεις αν έχουν τα λεφτά. Εγώ. Και τώρα καθόλου δεν αμφισβήτησα. Είμαι σίγουρος θα πληρωθεί. Απλά λέω ότι ο καθένας έχει διαφορετικές πηγές, κύριε Κεντρικούλη. Άλλος έχει ρευστό, άλλος έχει εγγυήσεις. Για να θυμηθώ και τον ευρωβουλευτή σας, δεν πειράζει να είναι και λεφτά του Εσκομπάρα. Πώς. Είναι πάρα πολύ βαρύ. Για τον κύριο Χρυσόγονο, λέτε. Εγώ το είπα. Εγώ το είπα. Ο κύριος Χρυσόγονος. Αυτό είναι πάρα πολύ βαρύ. Ο κύριος Χρυσόγονος. Βρείτε τα μεταξύ σας. Είναι πάρα πολύ βαρύ. Κάνουμε διάλειμμα. Όταν δεν ελέγχεται καθόλου μια διαδικασία. Δεν λέω το πολιτικό σύστημα. Το πώς θα διαφανείς. Εκτός από το έσχες έχει και το πόθεν. Βεβαίως. Γι' αυτό έχει σημασία λοιπόν ο έλεγχος. Γι' αυτό έχει σημασία η κατάληξη. Γι' αυτό γίνεται και η κουβέντα. Κύριε Γελτζή, η διαδικασία του πόθεν έσχεση, του πόθεν, νομίζετε σταματάει σε ένα διήμηνο, τρίμηνο? Ξέρω. Όχι βέβαια. Φανταζομαι όχι, αλλά αυτό τι σημασία έχει? Όταν βγαίνει το γεγονό. Αγαπητέ συνάδελφε, άλλο θέλω να πω. Αφήστε να τελειώσει ο λογισμό. Μην είστε τόσο επιδερμικοί. Ενώ δηλαδή πω είναι εταιρείε οι οποίε μπαίνουν σε μια διαδικασία συνεχού χρηματοδότηση. Είναι μεγάλα κανάλια πλέον. Είναι μεγάλες εταιρείες πλέον. Άρα λοιπόν η διαδικασία ελέγχου τους θα γίνεται αένα μέχρι τη λήξη. Αυτό ισχύει εδώ και χρόνια. Εδώ την πρώτη κάνατε και τα κάνατε μουσκεμα την αένα, ή μου λέτε γιατί, κύριε Βέρδια. Μουσκεμα την αένα. Γιατί τα κάναμε μουσκεμα? Γιατί για λόγους δικού σας, εσείς ξέρετε. Δείξτε μου γιατί το κάναμε μουσκεμα. Καλά τώρα, εντάξει. Δείξτε μου γιατί το κάναμε μουσκεμα. Μετά το διάλειμμα για να πάρουμε κανένα φράγκο. Να το πείτε πριν το διάλειμμα. Δουλεύουμε στον διάλειμμα.